Ηλιάς Ραψοδία Κάπα, στίχος 295. Έτσι είπαν, λέει, προσευχόμενοι και τους άκουσε η Παλάς Αθηνά. Τελειώσαμε, σταματήσαμε εκεί που προσευχόταν ο Διομήδης μετά τον Οδυσσέα. Πώς το είπες, ετοιμάζονται να κάνουν την επιχείρηση αυτή της κατασκοπίας και παρόλο το ότι έχουν πάρει όλο τον εξοπλισμό... Είναι πλήρης στην ετοιμασία τους, παρόλα αυτά δεν νιώθουν ότι έχουν σίγουρο το αποτέλεσμα, κάθε άλλο. Χρειάζονται τη βοήθεια της Αθηνάς, φυσικά. Ο Πρόκλος τώρα εδώ, Πρόκλος, στο έργο του «Εις τον Τίμεον Πλάτωνος», στο δεύτερο βιβλίο, 207, 22 και εξής, μιλά για την προσευχή, κάνει λόγο για την προσευχή. Πόσο απαραίτητη είναι η προσευχή. Πρέπει να μάθουμε, λέει, πριν από όλα τα άλλα, κάτι σαφές για την προσευχή. Ποια είναι η ουσία της, ποια είναι η τελειότητά της και από πού έχει δοθεί στις ψυχές. Ο φιλόσοφος Πορφύριος εξέτασε το θέμα και το διετύπωσε. Δεν χρησιμοποιούν την ωφέλεια της προσευχής όσοι νόσησαν από την ασθένεια της πρώτης αθεΐας ή την πρώτη αθεότητα νοσήσαντες. Υπογραμμίζουμε αυτό το νοσήσαντες. Η αθεΐα είναι νόσος, σύμφωνα με τον Πρόκλο εδώ και τον Πορφύριο. Αδυναμία, δηλαδή ασθένεια. Πρώτη αθεΐα είναι η δήλωση ότι δεν υπάρχουν καν θεοί, λέει ο Πρόκλος. Η δεύτερη αθεΐα είναι εκείνοι από την οποία πάσχουν αυτοί που παραδέχονται ότι υπάρχουν θεοί, αλλά αρνούνται εξ ολοκλήρου, άρδιν λέει το κείμενο, την πρόνοιά τους. Και επίσης όσοι παραδέχονται ότι υπάρχουν θεοί, αλλά ότι προνοούν, αλλά ότι τα πάντα γίνονται από τους θεούς, αναγκαστικά λέει, εξ ανάγκης γίνεστε. Αυτό που κάποιοι ονομάζουν νομοτέλεια, κάποιοι άλλοι ονομάζουν κισμέτ. Γιατί αν τα πράγματα, λέει, έχει ένα συλλογισμό εδώ ο Πρόκλος, αν τα πράγματα δεν μπορούν να γίνουν διαφορετικά, αναιρείται το όφελος της προσευχής. Όσοι όμως υποστηρίζουν ότι οι θεοί είναι, τώρα το κείμενο, η μετάφραση λέει υπάρχουν, επειδή όμως το υπάρχω σημαίνει υπόάρχο, το κείμενο λέει είναι. Όσοι υποστηρίζουν ότι οι θεοί είναι, άλλωστε το «ή», το περί του «ή», το ενδελφής, λέει «ή», είναι, είσαι λέει, είσαι. Ναι, και προνοούν και ότι πολλά από όσα γίνονται μπορούν να γίνουν και διαφορετικά, αυτοί παραδέχονται τις προσευχές και συμφωνούν ότι διορθώνουν τη ζωή μας. Ο Πορφύριος προσθέτει ότι η προσευχή ταιριάζει περισσότερο στους ενάρετους, επειδή η προσευχή είναι επαφή με το θείον. Και το όμοιο έχει την τάση να συνδέεται με το όμοιο. Εμείς, σαν παιδιά που αποσπάστηκαν από τους πατέρες τους, πρέπει να προσευχόμαστε για την επιστροφή μας. Επάνωδος, λέει το κείμενο. Στους αληθινούς πατέρες μας, τους θεούς. Και όσοι δεν θεωρούν σωστό να προσεύχονται, μοιάζουν με αυτούς που δεν έχουν πατέρες και μητέρες. Οι θεολογικότατοι των Ελλήνων θέσπισαν τελετές και μυστήρια, λέει ο Πρόκλος. Ο Πλάτων τώρα στους νόμους του, στο τέταρτο βιβλίο, 716 σε και εξής, λέει «Στο όμοιο αρέσει το όμοιό του». Να γιατί το αναφέρω αυτό. Γιατί κάπου είπε εδώ πέρα ότι μοιάζουν, πώς είπε... ταιριάζει στους ενάρετους. Έχει την τάση να, το όμοιο λέει, έχει την τάση να συνδέεται με το όμοιο. Και λέει ο Πλάτων, στο όμοιο αρέσει το όμοιό του που τηρεί το μέτρο, λέει. Τα άμετρα δεν είναι αρεστά ούτε στον εαυτό τους. Και αυτό είναι, αυτό θέλει συζήτηση. Τα άμετρα δεν είναι αρεστά ούτε στον εαυτό τους. Και αν θέλει κάποιος να είναι αρεστός στο Θεό, πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να του μοιάσει. Και όταν το διάβασα αυτό, θυμήθηκα ένα κείμενο, μια φράση του Λογκίνου. Από το έργο του «Περί ύψους», άλλωστε ένα έργο έχει σωθεί. Διασωθεί, ναι. Στην έναρξη, εκεί που αρχίζει, ο Λογκίνος είναι ένας συγγραφέας του πρώτου αιώνα μετά και είναι ένα κείμενο περιαισθητικής, πολύ ενδιαφέρον κείμενο. Περιαισθητικής δηλαδή πώς γράφονται τα κείμενα, περί λογοτεχνίας, ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο. Λέει λοιπόν στην έναρξη του έργου του, ποια ομοιότητα έχουμε με τους θεούς, λέει.
Σωστά το είπε εκείνος που είπε ευεργεσίαν και αλήθειαν. Δηλαδή, μοιάζουμε με τους θεούς ως προς την ευεργεσία και ως προς την αλήθεια. Τώρα, αυτό που είπα εγώ ευεργεσίαν και αλήθειαν είναι το τι λέει ακριβώς το κείμενο του Λογκίνου. Ο μεταφραστής λέει να κάνουμε ευεργεσίες και να λέμε την αλήθεια. Πρόσεξε εδώ ότι δεν αναφέρει ρήμα. Δεν αναφέρει ρήμα ο Λογκίνος. Λέει ευεργεσίαν και αλήθειαν. Και το παίρνει ο μεταφραστής και το κατεβάζει στο ύψος του και το μόνο που δεν μας λέει είναι να τρώμε και το φαΐ μας το πρωί. Τι της θεής όμοιον έχουμε, λέει, ευεργεσίαν και αλήθειαν. Γιατί θα πρέπει να είναι να λέμε την αλήθεια, αλλά να μην είναι το να ερευνούμε την αλήθεια, το να φροντίζουμε, να προσεγγίσουμε την αλήθεια. Φυσικά, ένας φιλόσοφος, αυτός ο άνθρωπος που θα πείτε που θα ασχοληθεί με την αλήθεια, θα ασχοληθεί με την εύρεση της αλήθειας, θα πει και την αλήθεια. Αλλά νομίζω ότι το πρώτο μέλημά μας δεν είναι να λέμε την αλήθεια. Η αλήθεια είναι μία έννοια που μας ξεπερνάει. Ναι, βρίσκεται εκεί πριν από εμάς και θα είναι και μετά από εμάς. Εμείς απλώς αγωνιούμε και αγωνιζόμαστε να την ανακαλύψουμε. Να την προσεγγίσουμε. Να την προσεγγίσουμε. Δεν θα καταφέρουμε. Ναι. Κάποιες όψεις της θα προσεγγίσουμε. Όχι όμως ολόκληρη την αλήθεια. Πάντως είναι πολύ σημαντικό το σημείο αυτό ότι θα μοιάσουμε στους θεούς ως προς την ευεργεσία και ως προς την αλήθεια. Ευεργεσία δεν σημαίνει να δίνουμε χρήματα σε κάποιον. Ευεργεσία δεν είναι το χρήμα μόνο. Μπορείς να ευεργετήσεις κάποιον άνθρωπο χωρίς να του δώσεις χρήματα. Με μία συμβουλή. Με πολλούς τρόπους. Ας βρούμε αυτούς τους τρόπους. Μπορείς να του κάνεις κακό. Να του κάνεις κακό, ναι. Είναι η ωφέλεια που λένε. Ναι. Το ομοιούστε το λέει και πάλι ο Πυθαγόρας. Το Θεό ομοιούστε. Ναι, μα εδώ σου λέει ο Λογκίνος, σου λέει τους τρόπους με τους οποίους θα μοιάσεις το Θεό. Ως προς την ευεργεσία και ως προς την αλήθεια. Μας επιτρέπει δηλαδή να σκεφτούμε πάνω σε αυτές εδώ τις δύο λέξεις. Και επιστρέφω στο κείμενο του Πλάτωνος, εγώ το παρέμβαλα το κείμενο αυτό, επιστρέφω στους νόμους, γιατί λέει για τον αγαθό άνθρωπο, το κάλλιστον και άριστον και ανισιμότατον, σημαίνει το πιο αποτελεσματικό, για τον ευδαίμονα βίο, είναι το θείν και προσομιλήν, τον να θυσιάζει και να προσομιλεί με τους θεούς. Ευχές, με ποιους τρόπους τώρα, με ευχές, με αναθήματα, με προσφορές, με προσευχές, μάλλον δεν ξεκαθάρισα. Ευχή είναι η προσευχή. Με προσευχές λοιπόν, με αναθήματα, τις προσφορές, που προσφορές αυτά μπορεί να είναι, δεν είναι απαραίτητο να είναι αιματηρή θυσία, μπορεί να είναι προσφορές καρπών, προσφορές διαφόρων, δίνεις στους... Είναι αυτό που λέει η Αθηνά στο τηλέμαχο. Δώσ' μου το δώρο κατάλληλο για να έχει και το κατάλληλο αντίδωρο. Έχει το με αυτή την έννοια. Είναι και το αυτό που είπες πριν. Την ευεργεσία. Ακριβώς. Μπορείς να κάνεις μια ευεργεσία. Αυτό είναι προσφορά. Αυτό που κάνουμε εδώ με τον Όμηρο όλα αυτά τα χρόνια είναι ευεργεσία. Πρώτον ευεργετούμε τους εαυτούς μας. Ναι. Ευεργετούμε μεταξύ μας τους φίλους μας και τους εαυτούς μας. Ευεργετούμε και τους άλλους που το παρακολουθούν. Είναι μια θυσία, ας το πούμε. Μια θυσία, μια θυσία προς τους Έλληνες. Τώρα διευρύνουμε την έννοια της θυσίας. Ναι, μα είναι θυσία. Ναι. Γιατί την έχουν περιορίσει μόνο στην αιματηρή θυσία. Όχι. Μια ευεργεσία είναι θυσία. Άλλωστε το λέμε και στην καθημερινή μας γλώσσα. Λένε έγινα θυσία για σένα. Ναι, δεν είναι απαραίτητο να... Μαμά μου το λέει. Ναι, και συμπάσει θεραπεία λέει και με κάθε είδους λατρεία. Είναι πολύ σημαντική λοιπόν η προσευχή όπως βλέπουμε εδώ. Και τους άκουσε λέει η Παλάς Αθηνά λέει στο στίχο 295. Και αφού προσευχήθηκαν στην κόρη του μεγάλου Διός, έβησαν ως δύο λέοντες μέσα στη μελανή νύχτα. Ανάμεσα σε φόνους και νεκρούς. Διαμέσου όπλων και μελανού αίματος. Ούτε όμως τους ανδρείους, τώρα αλλάζουμε στρατόπεδο, στρατόπεδο, ναι.
Ούτε όμως τους ανδρείους Τρώες άφησε ο Έκτορ να καθεύδουν, να κοιμούνται. Εύδο, καθεύδο. Αλλά ομού εκαλούσε πάντα στους αρίστους, όσοι ήταν των Τρώων οι γείτορες και άρχοντες, οι γείτορες οι δε μέδοντες. Αυτούς εκείνους, αφού τους συγκάλεσε, πυκνήν βουλήν αρτίνετο. Αυτό που είπαμε, είπαμε κάπου στην αρχή. Πυκνή βουλή, λέει, σχεδίαζε, σκέψη, σοφή. Ποιος υποσχόμενος το έργο τούτο θα μου τελέσει, λέει ο Έκτορ μιλά, έναντι δώρου μεγάλου, θα δώσω δώρο μεγάλο, λέει, και ο μισθός, η λέξη μισθός είναι ομιλική, στίχος 304, και ο μισθός, λέει, αρκετός θα του είναι, γιατί θα του δώσω δίφρο και δύο ύπους εριάφιενας με ωραίο αφιένα, που άριστη είναι στα γρήγορα πλοία των Αχαιών, σε όποιον αντέξει, αυτός και τη δόξα θα πάρει. Στις ταχύπορες νύες κοντά να έρθει και να μάθει αν φυλάσσονται οι γρήγορες νύες όπως και πριν ή ήδη από τα ημέτερα χέρια δαμασθέντες φυγή βουλεύονται μεταξύ τους και ούτε θέλουν τη νύχτα να φυλάγουν από κάματον νικημένη σκληρών. Θα έλω να πάει κάποιος, λέει ο Έκτορ, από εμάς στα πλοία των Αχαιών, να δει, φυλάσσονται τα πλοία, ετοιμάζουν να φύγουν, τι γίνεται, να ξέρει τι γίνεται. Έτσι είπε και σε όλους ακίνε γένατο σιωπή. Πάλι έκφραση αυτή. Ήταν στους Τρώες κάποιος δόλων του Ευμίδου γιος του θεϊκού Κήρυκος, ο πατέρας του ήταν Κήρυξ λοιπόν, πολύ χρυσός και πολύ χαλκός, πλούσιος, ο οποίος στην όψη ήταν κακός, άσχημος, αλλά ταχύπους, ποδόκης λέει. Αυτός μόνος ήταν ανάμεσα σε πέντε αδελφές. Ήταν και μοναδικό παιδί, μοναδικό αγόρι, ανάμεσα σε πέντε αδελφές. Εκείνος τότε στους Τρώες και τον Έκτορα μύθον είπε, λόγο είπε δηλαδή. Έκτορα, με παροτρύνει η καρδιά και η γενναία μου ψυχή στις ταχύπορες νύες κοντά να έρθω και να μάθω. Εμπρός, το σκύπτρο σήκωσέ μου και όμωσέ μου πως τους ύπους και το άρμα το χαλκοστόλιστο θα μου δώσεις που φέρουν τον άμωμο Πηλεΐωνα. Δεν ζητάει τίποτα λιγότερο, ζητάει τους ύπους και το άρμα του Αχιλλέως. Ποιους ύπους, αυτοί οι ύποι είναι ο Ξάνθος και ο Βαλίος. Είναι ύποι εξαιρετικοί, θεϊκοί. Κάποια στιγμή στην Τάφρα Ψωδία στο 408 μιλάει αυτός ο Ξάνθος. Η Ήρα, λέει, του έδωσε φωνή. Εδώ, αν αρχίσουμε και την αντιπαραβολή, να το συγκρίνουμε με τους Αχαιούς, ο Διομήδης δεν ζητάει τίποτα παραπάνω. Δεν ζητάει κάτι. Λέει, τα ζώα θα του δώσουν, με αρνάκια κλπ. Γιατί χρειάζεται αυτή η σύγκριση από εδώ και πέρα. Δεν ζητάει δώρα, ζητάει εταίρο. Ακριβώς. Ζητάει εταίρο, ναι. Αυτό ζητάει το δώρο του, δηλαδή. Θέλει να παρουσιάσει τον βάρβαρο. Α, ναι. Θέλω να μου δώσεις, λέει, τους ύπους και το άρμα και εγώ δεν θα σου βγω κακός κατάσκοπος, λέει, ούτε παρά προσδοκία, όπως προσδοκής θα είμαι. Γιατί όλο το στρατό θα διαπεράσω, να το αυτό που είπαμε, τη αλαζονία του, όλο το στρατό θα διαπεράσω, ώσπου να φτάσω στο πλοίο του Αγαμέμνονος, όπου για τα μελούμενα οι άριστοι βουλές βουλεύονται, ή να φύγουν ή να μάχονται. Λέει, τώρα εδώ θυμήθηκα ένα κείμενο του Πρόκλου, στον Τίμεο, στο πρώτο βιβλίο, στο 198, λέει «Νέμεσης τον κούφον εστί λόγον επίσκοπος». Δηλαδή η Νέμεσης, λέει, παρακολουθεί, επίσκοπος είπαμε, κατάσκοπος, τον κούφον λόγων. Αυτό που λέμε σήμερα «μεγάλη μπουκιά φάει μεγάλο λόγο μιλές», να τη αυτή η έκφραση. Αυτός ο δόλων λέει πράγματα αλαζονικά και δεν θα έχει καλό τέλος. Είναι μια έκφραση από τους νόμους του Πλάτωνος, στο τέταρτο βιβλίο, 717 σε.